Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε την κονσόλα Alesis Multimix 4 USB την οποία και έκανα unboxing μερικές μέρες πριν. Τη συγκεκριμένη κονσόλα, σας είπα τα χαρακτηριστικά της, σας είπα την ιστορία που τη συνοδεύει και το πώς σπάστηκα με αυτήν. Όμως σήμερα έκατσα και έκανα το setup και πραγματικά έπρεπε να περάσουν μερικές μέρες για να κάνω κάποιες ρυθμίσεις λίγο στο μικρόφωνο. Σύνδεσα το μικρόφωνο να σας δείξω όσο φαίνεται. Αυτό εδώ είναι το μικρόφωνο, φαίνεται σκοτεινό. Ας φέρω την κάμερα κοντά. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το μικρόφωνο. Όπως βλέπετε, έχω βάλει και pop-up φίλτρο από πάνω ώστε να μην ακούγεται ο ήχος με διάκαινα. Εξομαλύνει τον ήχο που φτάνει στο ακουστικό. Τέλος πάντων, έκανα πατέντες, έφτιαξα βάση γιατί δεν στεκόταν καλά. Τέλος πάντων, εν ολίγης πραγματάκια τα οποία με βοήθησαν να βελτιστοποιήσω λίγο το setup μου, τουλάχιστον μέχρι να έρθει μία βάση που έχω παραγγείλει βραχίωνας για το μικρόφωνο. Τέλος πάντων, ας περάσουμε στην κονσόλα. Η κονσόλα είναι αυτή εδώ, η κατασκευή της πραγματικά είναι εντυπωσιακή, η συνδεσιμότητά της είναι τρόμερη. Κατέβασα μία μικρή εφαρμογή που είχε η κονσόλα στο site της, 300 kB, νομίζω είναι ένας driver, αλλά τέλος πάντων δεν μας απασχολεί αυτό, συνδέθηκε κανονικά και θα σας πω αυτό που με ενθουσίασε, αν και με προβλημάτισε στην αρχή. Το πρώτο πράγμα που είδα και με εντυπωσίασε ήταν αυτό εδώ. Ήταν η θύρα. Σας είχα δείξει ότι είναι η θύρα με την οποία συνδέουμε τα ακουστικά μας ή τα ηχεία μας επάνω στο μίκτη. Τι γίνεται? Από εδώ μπορούμε να ακούμε απευθείας τη φωνή μας, ενώ γράφουμε για να δούμε να αυξομοιώσουμε και να ρυθμίσουμε επιτόπου χωρίς να μεσολαβήσει πηγή, να καταγράψουμε και να ακούσουμε τη φωνή μας. Οπότε on the go ρυθμίζουμε το πώς ακούγεται το μικρόφωνο για να ξέρουμε τι αποτελέσματα θέλουμε. Η μόνη προϋπόθεση είναι να συνδέσουμε αυτό εδώ το καρφί, ώστε να συνδέσουμε τα ακουστικά μας επάνω ή τα ηχεία μας. Προτιμούμε ακουστικά, προσωπικά προτιμούσα τα ακουστικά. Έκανα ένα μικρό λάθος. Το λάθος ήταν ότι ενώ έγραφα βίντεο, ο υπολογιστής αναγνώρισε ως πηγή εξόδου αυτό εδώ, την κονσόλα. Οπότε έβαζα τα βίντεο και δεν μπορούσα να τα ακούσω από τον υπολογιστή. Κάτι το οποίο το συνειδητοποίησα και ρύθμισα πηγή εξόδου τον υπολογιστή. Δεν συνδέω τώρα τα ακουστικά γιατί δεν έχει νόημα. Θα δούμε τις ρυθμίσεις μαζί. Δεν θέλω να ακούω τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Θα τα ακούτε εσείς και θα μου λέτε. Λίγο διαφορετικό. Εγώ ξέρω πάνω κάτω πώς δουλεύει. Πειραματίστηκα λίγο στα γρήγορα. Λοιπόν, σύνδεσα το μικρόφωνο μου για αρχή εδώ πάνω. Όπως βλέπετε, επειδή το μικρόφωνο που είχα δεν είχε καλώδιο SLR, ναι, συγγνώμη, πάντα το ξεχνάω αυτό. Προμηθεύτηκα ένα από το eBay. Γενικά το setup, παιδιά, το ετοιμάζω εδώ και 3 μήνες. Δηλαδή, κομμάτι-κομμάτι 3 μήνες. Υπομονή. Τι σας είχα πει σε παλαιότερα unboxing και vlogs. Όπως βλέπετε, σύνδεσα το μικρόφωνο μου. Εδώ πέρα έχουμε 2 κουμπάκια και μια υποδοχή για την κιθάρα. Αυτά τα χρησιμοποιούμε μόνο όταν θέλουμε να συνδέσουμε κιθάρα και να καταγράψουμε από pickup. Μπορούμε να συνδέσουμε και pickup, ναι. Μπορούμε να συνδέσουμε, εδώ βέβαια μπαίνει η κιθάρα. Εδώ πέρα, από αυτά εδώ τα 2, συνδέουμε pickup, συνδέουμε στερεοφωνικό. Μπορούμε να βάλουμε πηγή εισόδου, όποια θέλουμε, ώστε να περάσουμε και ήχο διαφορετικό. Η συγκεκριμένη κάνει και ηχογραφήσεις μουσικής. Εντυπωσιακό. Βέβαια, εντάξει, σήμερα επειδή είμαι αρχάριος, είμαι ένας προτάρης και θα σας δώσω την οπτική ενός προτάρη πάνω στο θέμα. Συγχωρέστε λάθη που θα κάνω, δεν είμαι εξοικειωμένος με τις κονσόλες, μπορούν να πω πατάτες για αυτούς που ξέρουν, όμως σας δίνω μια οπτική ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είχε μικρόφωνο αξιοπρεπές ποτέ του, είχε ό,τι είχαν τα ακουστικά του επάνω. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έκανα δουλειά σωστή, απλά σιγά σιγά σας δείχνω τα πρώτα βήματα, όπως και οι περισσότεροι από εσάς, αν πείτε να μπείτε στο χώρο, σιγά σιγά τα ίδια χαζά λάθη που κάνω και εγώ θα κάνετε κι εσείς. Οπότε να είστε λίγο επικείς μαζί μου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε εδώ πάνω είναι το gain. Ας το ρυθμίσουμε. Το gain αυξάνει. Βασικά, gain δεν έχουμε μάθει ακόμα τι σημαίνει στα αγγλικά, αλλά τέλος πάντων δεν με πειράζει αυτό. Αυξάνει την λήψη του μικροφόνου. Βλέπετε, ήδη το πειράζω και ακούγεται πιο έντονα. Το αποτέλεσμα το διακρίνετε εσείς. Όμως νομίζω ότι όσο πολύ το αυξάνεις και αυξάνει και η ένταση του μικροφόνου, τόσο αυξάνεται και ο θόρυβος. Οπότε το κρατάμε σε χαμηλά σχετικά επίπεδα, τόσα ώστε να μπορούμε να παίρνουμε αξιοπρεπή αποτελέσματα χωρίς να μεγιστοποιείται ο θόρυβος. Το δεύτερο πράγμα που έχουμε δει εδώ είναι το equalizer. Το equalizer ή αλλιώς εξισορροπιστής, αν το μεταφράσω στα ελληνικά, το οποίο νομίζω πρέπει να εξισορροπεί
Hertz είναι, πρέπει να εξισορροπεί τις συχνότητες. Το πειράζω λίγο να δείτε τη διαφορά καθώς μιλάω. Ναι, ελπίζω να μπορείτε να το διακρίνετε. Τέλος πάντων, έχω τη ρύθμιση την αρχική που είχε, δεν το πειράζω. Από κάτω είναι, αν νομίζω, είναι τι λέει το low. Για τις χαμηλές συχνότητες πρέπει να είναι, νομίζω. Ας το πειράξουμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Ελπίζω να μην είναι τόσο χάλια, να μην ακούγεται τόσο χάλια. Στο ξαναεπαναφέρω στην αρχική του. Από κάτω έχουμε το pan, το οποίο νομίζω πρέπει να ρυθμίζει, αλλά δεν είμαι σίγουρος πάλι. Πρέπει να ρυθμίζει το πώς ακούγεται από το δεξί, από το αριστερό μικρόφωνο ο ήχος. Μπαίνουμε από το αριστερό και στο δεξί. Έχω διαβάσει και στην κάρτα ότι πρέπει να είναι στη μέση ακριβώς ώστε να υπάρχει ισορροπία. Το επόμενο βήμα κάτω ρυθμίζουμε το πόσο δυνατά θέλουμε να ακούγεται το μικρόφωνο μας. Το χαμηλώνω όπως βλέπετε στις χαμηλές συχνότητες και το ψηλώνω. Ίσως να είναι ένα μικρό μαρτύριο λίγο καθώς το πειράζω, όμως θέλω να δείτε πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη κάρτα ήχου. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά ακριβώς είναι για το δεύτερο μικρόφωνο. Οπότε, ό,τι ρύθμιση κάναμε για το πρώτο μας μικρόφωνο, κάνουμε και για το δεύτερο μας μικρόφωνο. Τι γίνεται όμως εδώ, στο συγκεκριμένο, εάν έχω κιθάρα, τη συνδέω μόνο εδώ. Εάν δεν μπορώ να βάλω δύο κιθάρες, μόνο μία κιθάρα. Εάν συνδέσω μικρόφωνο SLR, μπορώ ένα μικρόφωνο εδώ, ένα μικρόφωνο εδώ. Κανονικά, επειδή είναι Multimix 4, μπορώ να συνδέσω μέχρι και 4 μικρόφωνα. Εντυπωσιακό. Όμως από ό,τι έχω δει, όλα τα reviews λένε το πολύ μέχρι 2, γιατί νομίζω μετά θα έχει θέματα η κονσόλα. Μπορεί να το λέει, αλλά αξιοπρεπώς και με καλή ποιότητα σηκώνει μέχρι 2 μικρόφωνα. Γιατί, αν δοκιμάσουμε να συνδέσουμε 4 μικρόφωνα, δηλαδή 1-2, να βάλουμε εδώ στην αίσθηση της κιθάρας και ένα εδώ, τότε λίγο θα έχουμε κάποια θέματα. Ναι, μεν θα ακούγονται, αλλά όχι τόσο καλά. Εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ, βλέπουμε. Συνδέουμε δεξί και αριστερό ηχείο, οπότε μπορούμε απευθείας, αντί να βάζουμε ακουστικά ή να συνδέσουμε τα ακουστικά μας με το audio jack, μπορούμε να συνδέσουμε δύο μεγάλα αξιοπρεπή ηχεία. Οπότε εκτός από κονσόλα στην οποία γίνεται είσοδος ήχου, είναι και κονσόλα στην οποία γίνεται έξοδος ήχου. Οπότε αντί παρακάμπτετε την κάρτα ήχου του υπολογιστή σας και χρησιμοποιείτε σαν, αν με επιτρέψετε, κάρτα ήχου τη συγκεκριμένη κονσόλα, τουλάχιστον έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Όμως, αυτό που παρατηρώ είναι το εξής, ότι ο ήχος είναι πιο καθαρός. Δεν μπορούμε να βάλουμε πολλά εφέ πάνω, να ακούμε μπάσα ή οτιδήποτε, πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μέσα από την κάρτα ήχου του υπολογιστή μας, αλλά ο ήχος βγαίνει καθαρός, χωρίς παράσιτα, κάτι το οποίο πραγματικά αυτό επιζητούσα, θέλω να κάνω εγγραφές χωρίς παράσιτα, όσο πιο καθαρά γίνεται και όσο πιο ποιοτικά γίνεται. Τα ακουστικά μας που σας είπα, εδώ πέρα, νομίζω έχει πάλι, είναι θέμα ισορροπίας. Αυτό που βλέπετε αναμένο κόκκινο είναι το Phantom Power, το οποίο επιτέλους τροφοδοτεί το μικρόφωνο μου. 48V τάσεις περνάνε στο μικρόφωνο αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και μπορεί και λειτουργεί όσο καλύτερα γίνεται και σας δίνει αυτά τα αποτελέσματα. Θυμάστε τα παλαιότερα βίντεο που έκανα με αυτό το μικρόφωνο και πόσο χάλια ακουγόταν γιατί δεν έπαιρνε το σωστό ρεύμα. Από κάτω βλέπουμε τον ρυθμιστή με τον οποίο ρυθμίζουμε την ένταση των ακουστικών. Πραγματικά σύνδεσα τα ακουστικά με πάνω και μπορώ να πω ότι εξεπλάγει από το πόσο δυνατά ακούγονται. Πραγματικά, εντάξει, δεν έχω λόγια. Από κάτω βλέπουμε το main volume, το οποίο ρυθμίζει το volume που βγάζει η κονσόλα μας εδώ πέρα. Και από κάτω έχουμε level 3 τέταρτα. Να σας πω την αλήθεια, αυτό ακόμα δεν έχω καταλάβει τι κάνει. Δεν με στεναχωρεί. Ελπίζω τα αποτελέσματα, θα τα ακούσω ξανά το βίντεο σε λίγη ώρα να δω πώς είναι. Βλακεία ίσως θα μου πείτε που δεν ακούω τη φωνή μου καθώς ηχογραφώ τώρα, όμως θα ήθελα να είναι όσο πιο καθαρό γίνεται ώστε να καταλάβουν πάνω κάτω πώς ρυθμίζεται. Είναι πολύ απλή κονσόλα. Το μόνο που χρειάζεται είναι, αφού κάνουμε τη συνδέση μας, η οποία είναι μία USB μόνο στον υπολογιστή, τίποτα παραπάνω, να συνδέσουμε το μικρόφωνο μας. Συνδέουμε και απλό μικρόφωνο, πάλι χρησιμοποιούμε το ίδιο βίσμα, αυτό εδώ, βάζουμε το μικρόφωνο μας. Περισσότερα μικρόφωνα 20, 30, 40 ευρώ έχουν ήδη τέτοιο βίσμα, οπότε δεν χρειάζεται καν να αγοράσετε. Και go, πάμε. Ρυθμίζουμε το gain μας ώστε να παίρνουμε, το gain είναι αυτό εδώ, ναι, να παίρνουμε όσο καλύτερα δυνατή, όσο πιο δυνατό μάλλον με συγχωρείτε, ήχο μπορούμε, χωρίς να αλλοιώνουμε
το background από τα παράσιτά μας, ρυθμίζουμε την ένταση του μικροφόνου και όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε τις ενδείξεις που μας δείχνουν πώς λειτουργεί το μικρόφωνο μας. Έχουμε στα 0 decibel πάνω κυτρινίζει και όταν αυξάνονται τα decibel, με συγχωρείτε, κοκκινίζει. Πάρα πολύ καλό για να μπορείτε να παρακολουθείτε πώς γίνεται η εγγραφή. Προσωπικά είμαι εντυπωσιασμένος. Η συγκεκριμένη κονσόλα, δεν ξέρω, τα σπάει. Σκεφτείτε ότι είμαι ένας τελείως αρχάριος χρήστης, ο οποίος το μόνο που ξέρει είναι να πειράζει λίγο κάποια πραγματάκια. Στην πορεία θα βρω τις ρυθμίσεις που θέλω ακριβώς. Επειδή σκοπεύω να κάνω και κάποιες άλλες ηχογραφήσεις, νομίζω η κάρτα ήχου αυτή θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Ελπίζω να μπορείτε να ακούσετε τον ήχο καθαρό, χωρίς παράσιτα, να καταλάβετε τη διαφορά ανάμεσα στα προηγούμενα βίντεο και σε αυτό, και εκτός από αυτό να μπορείτε να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά του πριν και μετά. Δεν θα βάλω κομμάτια κλιπ από πριν, μπορείτε να ανοίξετε ένα από τα προηγούμενα μου βίντεο και να καταλάβετε, να ακούσετε λίγο 5 λεπτάκια πώς ακουγόταν, ειδικά τα πιο παλιά που ήταν τελείως χάλια, ειδικά κάποια shoutouts που έκανα και κάποια ωραία πραγματάκια. Έχω ακούσει πολύ αρνητικές κριτικές και το δέχομαι και το σας ζητώ συγγνώμη που υποφέρατε μαζί με μένα τόσο καιρό, αλλά παιδιά δυστυχώς τα χρήματα δεν βγαίνουν εύκολα. Για να βγει αυτή η κονσόλα μάζευα πόσο καιρό πάλι χρήματα για να καταφέρω να πάω να την πάρω. Ακούγεται τρομερά καλή για το μικρόφωνο που έχω, το έδωσα, το αγόρασα μάλλον $20 από το eBay. Είναι το, νομίζω, το B700-800 κάτι, δεν θυμάμαι, αρκετά καλό και αξιοπρεπές για αυτά που δίνει το μικρόφωνο. Έπρεπε να δω κάποιες ρυθμίσεις. Είναι επικοινωτικό, την πάτησα τότε σαν αρχάριος. Είναι τα λάθη που όλοι θα κάνουμε, γι' αυτό αν θέλετε δείτε το σαν ένα μέσο αυτό ώστε να πάρετε κάποιες πληροφορίες. Πάρτε μικρόφωνο όμως, να ξέρετε ότι αν πάρετε επικοινωτικό μικρόφωνο χωρίς σύνδεση σε USB θα την πατήσετε γιατί χρειάζεται Phantom Power. Δεν το ήξερα, δεν ρώτησα κανέναν. Είδα, ας πάρω ένα καλό μικρόφωνο με $20 από το eBay, το παίρνω, δοκιμάζω και απογοητεύτηκα γιατί η ποιότητα ήταν απελπιστική. Μίλησα με το φίλο μου Δημήτρη Evergamer, ο οποίος το description του είναι στο κανάλι του από κάτω, να πάτε. Πραγματικά αυτό είναι η αιτία που την αγόρασα και χίλια ευχαριστώ Δημήτρη για την πρόταση. Μου είπε κάποια πράγματα που ως αρχάριος δεν τα ήξερα για το Phantom Power, για το πώς λειτουργούν τα πράγματα. Του έλεγα να πάρω με USB μικρόφωνο. Μου λέει πάρε αυτό, θα τα βγάλει τα λεφτά από τη στιγμή που έχεις μικρόφωνο. Τέλος πάντων, αν ήταν να διαλέξετε ανάμεσα σε USB και σε αυτό εδώ το πράγμα, να σας πω την αλήθεια, εγώ θα σας έλεγα πάρτε αυτό εδώ. Πάρτε αυτό εδώ. Υπάρχουν και άλλες κονσόλες. Το καλό αυτή είναι ότι συνδέεται απευθείας στον υπολογιστή και δεν συνδέεται με audio in στο μικρόφωνο του υπολογιστή σας. Εντάξει. Δηλαδή συνδέεται κατευθείαν με το USB που είναι πολύ βολικό. Υπάρχουν και άλλες που το κάνουν αυτό. Επίσης έχει το Phantom Power, το οποίο είναι πολύ καλό και αν πάρετε κονσόλα, το έμαθα και το συνιστώ και σε εσάς, να προσέξετε να έχει Phantom Power σε περίπτωση που πάρετε καλό μικρόφωνο κάποια μέρα. Να σας πω το σκεπτικό μου. Το σκεπτικό μου είναι το εξής. Πάρτε μια κονσόλα, ακόμα και αν είστε αρχάριος χρήστης. Οι κονσόλες είναι αρκετά απλές, δεν είναι τόσο πολύπλοκες. Λίγο χώρο παραπάνω πιάνουν, αλλά τα λεφτά τους σας τα βγάζουν πολύ καλύτερα πίσω. Πάρτε μια κονσόλα, υπάρχουν με 50 ευρώ, με 70. Σε αυτήν την πάτησα, σας το έχω πει, δεν θα το ξαναπώ. Από τα 75 η τιμή της πήγε στα 95. Τέλος πάντων, ας το ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα. Πάρτε μια καλή κονσόλα, αξιοπρεπή. Και συνδέστε ένα απλό μικρόφωνο για αρχή. Ακόμα και το απλό μικρόφωνο επάνω. Κάποια στιγμή θα κάνω και με ένα απλό μικρόφωνο να δούμε πώς είναι η διαφορά. Ένα απλό μικρόφωνο ακούγεται πολύ καλύτερα με μια κονσόλα ήχου. Γιατί η κονσόλα κάνει όλη τη δουλειά, κάνει όλη την επεξεργασία του ήχου. Οπότε, σύνδεστε ένα απλό. Και μετά, από καιρό, αν έχετε χρήματα, δώστε 30-40 ευρώ, όχι παραπάνω, και παίρνετε πάρα πολύ καλά μικρόφωνα εγγραφής. Νομίζω, άντε 70 ευρώ να δώσετε για μια κονσόλα. Και 40 πάμε στα 110. Εάν πάρετε USB μικρόφωνο. Γλιτώνεται όλη αυτή τη δικασία. Φτιάξε ρύθμιση, etc. που δεν είναι τίποτα. 5 λεπτά μου πήρα να τη φτιάξω χωρίς να έχω γνώσεις πάνω στο θέμα. Απλά σύνθεσα τα καλώδια. Λίγο έκανα μια βλακεία εκεί με την έξοδο. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Μπορώ να το ρυθμίσω, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, ποια έξοδο θα βλέπει ο υπολογιστής για να ακούω. Αν και σκέφτομαι να το γυρίσω εδώ πάνω όλο, δηλαδή να κάνω και την έξοδο από εδώ να συνδέσω τα ηχεία μου όλα. Αλλά θα το σκεφτώ αυτό. Απλά δεν θέλω όταν μιλάω να ακούγεται από τα ηχεία. Το θεωρώ λίγο χαζό. Στις εγγραφές μπορεί, αλλά όταν μιλάω και κάνω Skype οτιδήποτε, δεν θέλω. Τέλος πάντων, ρυθμίζεται αυτό. Αλλά δείτε, αυτή εδώ, έστω ότι χαλάει το μικρόφωνο μου.
Εντάξει, το πετάω, συμβιβάζουμε ένα απλό γυαλίκο μέχρι να πάρω ένα άλλο, το βάζω, plug and play, εν τέλος. Αν χαλάσει το USB μικρόφωνο που έχω, τότε τι γίνεται, πάνε 70 ευρώ στο... τα σκουπίδια. Μετά πρέπει να πάρω καινούριο μικρόφωνο USB, άντε άλλο, πάμε στα 140. Οπότε κάθε φορά που χαλάει ένα μικρόφωνο, εντάξει, ηλεκτρονικές συσκευές είναι. Είναι πολύ ευαισθητές, έχω χάσει πολλές συσκευές από τάσεις ρεύματος που είναι ό,τι να είναι, ειδικά εδώ στο νησί. Τέλος πάντων, το γεγονός είναι ότι οτιδήποτε και να συμβεί, οτιδήποτε και να συμβεί, αυτό εδώ θα δώσετε την πρώτη φορά τα χρήματά σας. Αλλά μπορείτε να κάνετε πιο καλή απόσβεση σε βάθος χρόνου. Συν ότι οι επιλογές, τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ, οι επιλογές που έχουμε στην επεξεργασία ήχου είναι πολύ περισσότερες από ό,τι θα είχαμε οποιοδήποτε άλλο μικρόφωνο. Συν ότι τα παράσιτα είναι πιο μειωμένα. Πιο μειωμένα, πραγματικά δηλαδή. Yeah, power. Είμαι ενθουσιασμένος. Γιατί άκουσα κάποια δείγματα μόνος μου πριν να αρχίσω να γράφω και πραγματικά δεν έχω λόγια για το συγκεκριμένο. Ταξίζει τα λεφτά του. Και όχι μόνο ταξίζει, θα μου τα βγάλει και πολύ γρήγορα. Γιατί άρχισα κάποια μαθήματα μουσικής, θέλω να κάνω κάποιες εγγραφές για κάποια κομμάτια, θα με βοηθήσει. Τέλος πάντων, αυτά είναι δικά μου θέματα. Οπότε, ζυγίστε τις επιλογές σας. Αν είστε τύπος ο οποίος απλά θέλετε ένα plug and play μικρόφωνο, πάρετε το. Έχουν πολύ καλές επιλογές στην αγορά. Ξεκινάνε από 40 ευρώ USB μικρόφωνα και φτάνουν μέχρι το Θεό. Πρόσφατα βγήκαν πολλά από γνωστές εταιρείες. Δεν θα κάνω διαφήμιση τώρα, δεν με απασχολεί. Έχουμε συζητήσει, θα συζητήσουμε και στο μέλλον για αυτά. Εγώ πήρα ένα μικρόφωνο από το eBay, 20 δολάρια. Βέβαια δεν ήξερα, έμαθα. Έβλεπα εχθές τι μικρόφωνα υπάρχουν για πλάκα λίγο στο Scrooge. Είδα τρομερά μικρόφωνα και από τρομερές εταιρείες με 20, 30, 40 ευρώ και λέω, εντάξει, μήπως να πάρω κι άλλο ένα, Κάποια στιγμή θα πάρω. Τώρα, αυτή εδώ ήταν οι ρυθμίσεις της, ανά μικρόφωνο. Επίσης το καλό είναι ότι για όσους κάνουν stream, όσους κάνουν βίντεο και θέλουν να φωνάξουν έναν φίλο τους, μπορείτε να το συνδέσετε αυτό το πράγμα και να έχετε και εσείς και ο φίλος σας το δικό σας, το δικό του μικρόφωνο. Οπ, κούνησα το φως, συγγνώμη. Μπορεί ο καθένας σας να έχει το δικό του μικρόφωνο, να γίνεται καλύτερη εισαγωγή του ήχου χωρίς παράσιτα και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Οπότε αν θέλετε να κάνετε stream με φίλους ή θέλετε να γράψετε βίντεο με φίλους, νομίζω ότι είναι καλή επιλογή. Τώρα βέβαια ακούω εγώ μέσα να κάνω διαφήμιση. Προσωπικά η συγκεκριμένη με έχει ενθουσιάσει, αλλά ταυτόχρονα έχω ένα μικρό βάρος, ένα βάρος το οποίο είναι τα χρήματά της. 75 ευρώ στην αρχή, 95 ευρώ μέσα σε μία μέρα. Εντάξει, δεν ξέρω, πραγματικά αισθάνομαι ότι όσο καλό και να είναι αυτό εδώ το πραγματάκι, 95 ευρώ, είναι πολλά. Αλλά σας είπα, μπορείτε να πάρετε κάτι πιο απλό με 50 με 60 ευρώ. Υπάρχουν, δείτε, ψάξτε, ρωτήστε. Χαρά μου να μπορέσω να σας βοηθήσω, απλά θέλω να σκέφτεστε ότι όσοι μου γράφετε ερωτήσεις, είμαι κι εγώ αρχάριος σαν και εσάς και δεν έχω, και το λέω κυρίως για τους πιο έμπειρους χρήστες, δεν έχω γνώσεις, τώρα μαθαίνω σιγά σιγά. Τώρα, αν έκανα καλή επιλογή, μέχρι τώρα είμαι χαρούμενος με την επιλογή μου. Εντάξει, 20 ευρώ, χαλάει, πείτε ότι τα χάσαμε σε ένα στοίχημα που δεν παίζω. Τέλος πάντων. Αυτό εδώ ήταν. Alesis Multimix 4 USB. Πραγματικά ελπίζω να μπορείτε να καταλάβετε τη διαφορά και πείτε μου κιόλας. Θα την παίρνατε, θα πηγαίνετε καρφί για ένα μικρόφωνο USB, θα τα παίρνετε και τα δύο άμα είχατε τα λεφτά. Δική σας η απόφαση. Εγώ πήρα αυτό εδώ, τώρα. Ο Θεός και η ψυχή του. Λοιπόν, ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.